Περιφέρεια είναι τεράστια. Από πού πιάνει, τα νησιά, πες μου όμως. Βέβαια έχουμε, πες μου, κάτω από τη γέφυρα. Είναι κλειστή. Πώς θα έρθει το νερό, πες μου. Καθαρίζεσαι, ποιος πάλι. Άστο ένα λεπτό σε παρακαλώ τώρα, σου λέω. Κάνετε μια δουλειά, εγώ δεν λέω ότι δεν κάνετε. Αλλά πώς θα συντονίζετε. Κοίτα η γέφυρα από κάτω. Και τι να κάνουμε, καθαρίζετε εδώ έχει νόημα αφού είναι κλειστή η γέφυρα. Τα νερά θα πάρουν στα σπίτια. Όπως θα πει με την ευνοία, αν την ευνοία να πάρουν νόημα, όπως θα έφερε όλα αυτά εδώ πέρα κάτω, θα πάρει και εκείνα, αλλά θα γίνει η επέμβαση πια από κάτω. Αμα από εκεί έπρεπε να ξεκινήσετε ρε παιδιά. Έπρεπε να βρεις τον τρόπο της πρόσβασης. Και εμένα να σου πω κάτι, σας έφερα και εγώ από το Δήμο δύο μηχανήματα. Συνεννοώ και ευχαριστείτε, μακάρι να μπορούσα να φέρω 10. Με τη συνονοήθηκα με την κυρία Κολυντρίνη. Να βοηθήσουμε, μας ενδιαφέρει πώς, ναι, το πήγαμε από πάνω. Όχι, πώς θα πούμε κάτω από τη γέφυρα. Αυτά έπρεπε να τα κάνετε από την αρχή. Ας μου δίνετε εμένα το συντονισμό. Εμά πώς θα γίνει, κάθεστε στο γραφείο και συντονίζετε. Ελάτε μέσα στη μάχη. Πού έξω. Δεν χρειάζεται 10 υπάλληλοι. Ένας να συντονίζει. Εδώ οι άνθρωποι δουλεύουν. Να τους πείτε, κάντε 1, 2, 3 συντονισμένα. Φτάσαμε στο παραένα. Να ανοίξετε τις γέφυρες από κάτω πρώτα να πίνει το νερό. Γιατί θα πάει μέσα και εδώ και αυτή η γέφυρα και από κάτω είναι κλειστές, έχουν 20 πόντους άνοιγμα. Φέρτε το. Φέρτε το, δεν θέλω. Αφού το έχεις βρει τι πρέπει να κάνεις, φέρτε το μηχάνημα. Το μεσημέρι θα έρθει